Σερβί Κομάντος της δύναμης Κόμπρα εισέβαλαν εν μέσω Εθνικού Συμβουλίου και Βούτσιτς. Θα πάμε στο Κόσοβο. Μέλη της ρωσικής Βάγνερ βρίσκονται ήδη εκεί. Για ακόμη μία μέρα οι Σέρβοι της Μητρόβιτσα στα οδοφράγματα, ενώ δεν έγινε η αλβανική επιχείρηση εναντίον τους. Εκατοντάδες Σέρβοι μπροστά στο ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι φωνάζουν υπέρ της επέμβασης. Το καθεστώς του Κωσοβοπεδίου αφορά τον ΟΗΕ και όχι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνουν οι Σέρβοι. Η επίλεκτη δύναμη Σέρβων Κομάντος με το όνομα Κόμπρα έκανε ευνηδιαστική είσοδο, ενώ ήταν σε εξέλιξη το Σερβικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και Σέρβοι Κομάντος δήλωσαν εφθαρσός μπροστά στον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάντερ Βούτσιτς και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους ότι θέλουν να μεταβούν στο Κωσοβοπέδιο να στηρίξουν τους ομοεθνείς τους τώρα. Ο Σέρβος πρόεδρος συγκινήθηκε από την αυθόρμητη εκδήλωσή τους και έκλαψε: «Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, το 99% των μελών της Κόμπρας που φρουρούν τον πρόεδρο της Σερβίας ζήτησαν να πάνε στο Κωσοβοπέδιο με τόχια». Η μονάδα στρατιωτικής αστυνομίας ειδικού σκοπού Κόμπρα είναι επίλεκτη μονάδα του σερβικού στρατού, η οποία είναι υπεύθυνη για αντιτρομοκρατικές ενέργειες, στενή προστασία υψηλών προσώπων και ειδικές επιχειρήσεις. Στις 20 Οκτωβρίου 2020, η μονάδα εξελίχθηκε από τάγμα σε ειδικό απόσπασμα που υπάγεται άμεσα στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων. Χθες το βράδυ, εκατοντάδες Σέρβοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, φωνάζοντας συνθήματα κατά αλβανών του Κωσοβοπεδίου. Αυτό είναι ένδειξη υποστήριξης για τις σερβικές ομάδες που έχουν πρόσφατα αποκλείσει τους δρόμους του βόρειου Κωσοβοπεδίου. Οι συγκεντρωμένοι έφεραν σερβικές σημαίες και τραγουδούσαν εθνικιστικά τραγούδια από την εποχή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και κατά καιρούς φώναζαν «Όχι διχασμός» και «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας». Έτοιμη να εκραγεί είναι η κατάσταση στην περιοχή της Πρίστινα, αφού οι Σέρβοι παραμένουν στα οδοφράγματα, ενώ τα ρωσικά σύμβολα Z άρχισαν να εμφανίζονται στα βόρεια του Κωσοβοπεδίου. Μετά την εμφάνιση αυτών των συμβόλων, ο Αλβανός ειδικός και μέλος κρατικού Ινστιτούτου, Dr. Enver Bidici, δήλωσε ότι αυτές είναι αποδείξεις ότι η Σερβία και η Ρωσία στέκονται μαζί σε νέα σχέδια διχοτόμησης. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα γεγονότα στο βόρειο τμήμα της Μητρόβιτσα σκηνοθετήθηκαν από τη Σερβία και τη Ρωσία. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι σε αυτά τα σχέδια ηγείται ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, και ο απεσταλμένος της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούλιν, τόνισε ο ίδιος. Έχουμε αναφέρει ότι οι μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για παρουσία Ρώσων μισθοφόρων στην Πρίστινα είχαν δει το φως της δημοσιότητας εδώ και αρκετές ημέρες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.